Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη, 22 Μαρτίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Την αναψηλάφιση παλιών πειθαρχικών υποθέσεων διαφθοράς δικαστών που έχουν τεθεί στο αρχείο τα τελευταία τρία χρόνια, ζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αναστάσης Παπαλιγούρας, ο οποίος επισκέφθηκε τον Άριο Πάγο προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών για το παραδικαστικό κύκλωμα, ενώ συναντήθηκε με τους εισαγγελείς του ανωτάτου δικαστηρίου. Πολλές φορές η κρίση εγκυμονεί το νέο. Το καλό στην περίπτωση αυτή εγκυμονεί νέο σεβασμό και εμπιστοσύνη του πολίτη στη δικαιοσύνη, υποστήριξε ο κ. Παπαλιγούρας. Αυτή είναι μια είδηση που εμείς απομονώσαμε και η οποία μεταδόθηκε και σχολιάστηκε επί κύριο τρόπο σήμερα από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Πάμε όμως να δούμε τι κυριαρχεί στην τοπική μας επικαιρότητα μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι ο πολίτης να απαλλαγεί από τους παλιούς σωλήνες που υπάρχουν στην πόλη, τονίζει σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, Καλή Μέρτογλου, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τους πολίτες. Τρεις συσκευασίες που περίχαν η μικρατεργασμένη κάναβη, συνολικού βάρους 226 γραμμαρίων, βρέθηκαν στο 20 χιλιόμετρο της εγνατίας οδού Κομωτρής Ξάνθης από άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου. Να εμπλουτίσουν στις γνώσεις των παιδιών ηλικίας από 6 έως 12 χρονών με δημιουργική απασχόληση, αλλά και παράλληλα να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς, φιλοδοξεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιεί The Back και ο Δήμος Κομωτινής. Με ένα θέμα κοινωνικό θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση η οποία επικρατεί στους δρόμους είναι αυτή η οποία προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους της Κομωτινής. Σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κύριος Αλή Μέρτογλου, ζητά συγγνώμη από τους συμπολίτες μας, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα ταλαιπωρούνται από τα πολλαπλά έργα στους κεντρικούς δρόμους. Επισημαίνει όμως το ρεπορτάζ που ακολουθεί ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι ο πολίτης να απαλλαγεί από τους παλιούς σωλήνες που υπάρχουν στην πόλη και η πόλη να ευπεπιστεί και σε αυτό το κομμάτι. Συγγνώμη, με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να απαντήσει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Αλή Μέρτογλου, συμπολίτες μας που το τελευταίο χρονικό διάστημα ταλαιπωρούνται από τα πολλαπλά έργα που πραγματοποιούνται στους κεντρικούς δρόμους. Συγγνώμη από τους συνδημότες τους οποίους ταλαιπωρούμε. Οι αποκαταστάσεις είναι αλήθεια ότι αργήσανε λόγω καιρικών συνθήκων και όπως βλέπετε μόλις βελτιώθηκε ο καιρός ήδη προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στο να αποκαταστήσουμε τις πληγές που έχουμε ανοίξει στην πόλη της Κομωτινής. Η Σεισμάνογλου αυτή την ώρα δουλεύεται, την Αθανασίου Κυριάκου την τελειώσαμε και παρεμβαίνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές όπου υπάρχουν παράπονα. Όπως επίσης να ζητήσω συγγνώμη για μια ακόμη φορά και από τους συνδημότες στις γειτονίες των οποίων θα παρέμβουμε σύντομα για να ολοκληρώσουμε αυτό το τεράστιο έργο των 12 εκατομμυρίων ευρώ που θα λύσει το πρόβλημα υποδομών και ποιότητας νερού σε όλη την πόλη της Κομωτινής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι ο πολίτης να απαλλαγεί από τους παλιούς σωλήνες που υπάρχουν στην πόλη. Στόχος μας είναι ο Κομωτινέος να απαλλαγεί από τους παλιούς σωλήνες που υπάρχουν στην πόλη της Κομωτινής, είτε είναι χιτοσιδερή είτε είναι αμιάντο, να μπορεί να πίνει αυτό το καθαρό νερό που παράγεται στις εγκαταστάσεις στη ΔΕΙΑΚ, η κάθε οικοδομή να έχει την πρόσβαση που μπορεί, για να μπορέσει να έχει καθαρό νερό. Τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η ολοκλήρωσή τους. Προχωράμε γοργούς ρυθμούς, οι εργολαβίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι και θα έχουμε πολύ σύντομα τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Μετά την ολοκλήρωση υποκατάστασης αποχέτευσης θα υπάρχουν πλημμύρες, σύμφωνα με τον κύριο Μέρτογλου. Είναι σε εξέλιξη και τα υπόλοιπα έργα της αποχέτευσης και των ομβρίων. Γνωρίζετε ότι παρόλο ότι φέτος είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις, το δίκτυο που είχε κατασκευαστεί και κατασκευάζεται ανταποκρίθηκε αρκετά καλά. Νομίζω όμως μετά την επαιρέωση των έργων δεν θα έχουμε και το φόβο καμίας πλημμύρας στην πόλη της Κομωτινής. Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα θα περάσουμε 226 γραμμάρια μικρατεργασμένη κάναβη χασής. Συνελήφθησαν να κατέχουν ένας 29χρονος και μια γυναίκα 54 ετών, η οποία ήταν υπήκος Βουλγαρίας. Η γυναίκα. Η σύλληψη έγινε στις 12:05 στο 20 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού Κομωτινής Ξάνθης από άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος του Ιάσμου, από συνεργασίες του Τμήματος του Ιάσμου με τους άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Κομωτινής. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. 100, 120 και 6 γραμμάρια αντίστοιχα
Οι μη κατεργασμένοι κάναβης χασί σε τρίματα κορυφάδων κατήχαν ένας 29χρονος άνδρας και μια γυναίκα 54 χρονών υπήκοος Βουλγαρίας. Διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους έγινε επειδή κρίθηκαν ύποπτοι κινούμενοι με το γιο ταχύ αυτοκίνητο του πρώτου. Το συμβάν έγινε στις 12 και 5 τα ξημερώματα στο 20ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδούς Κομωτινής Ξάνθης από άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Άσμου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής. Οι ναρκωτικές ουσίες και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφή που σχηματίζεται σε βάρος τους από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Άσμου θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμυλωδικών Ροδόπης. Σήμερα, 5 λεπτά μετά τα ξημερώματα, από συνοριοφύλακες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Άσμου, στο 20ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στον κόμβο Άσμου, έγινε έλεγχος γιόταχη επιβατικού αυτοκίνητο. Σε αυτό το βρέθηκαν κρυμμένα επιμελώς και συνελήφθησαν 103 δέματα κατέργασης κάναβης, 100-120 γραμμάρια και 6 γραμμάρια. Αντίστοιχα, συνελήφθησε ένας άνδρας και μια γυναίκα αλλοδαπός. Αυτοί μαζί με τη δικογραφία θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα πλημμυλωδικών. Σημείο προβληματισμού των Ευρωπαίων αγροτών είναι το κατά πόσο το καινούριο σύστημα θα μπορέσει να εξασφαλίσει την κυριωτική επιδότηση. Το θέμα αυτό σχολιάστηκε χθες κατά τη διάρκεια μέσα στα πλαίσια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων με την Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κατερίνα Βατζελή, όπως είπαμε κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου. Παράλληλα, στα ίδια πλαίσια, είδαμε και συναντήσαμε τηλεοπτικά την πρόεδρο του κέντρου Δήμητρα, Μίκα Ιωαννίδου, η οποία μίλησε μεταξύ άλλων και για τη μελέτη που εκπονείται για το κέντρο Δήμητρα της Κομωτινής, αλλά και τα προγράμματα τα οποία τρέχουν στον ομό της Ροδόπης. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και θα επιστρέψουμε στο δελτίο μας, σχολιάζοντας τον απόϊχο αυτής της ημερίδας και όχι μόνο, με τον πρόεδρο του ΟΓΕΚΑ Δήμητρα στην Κομωτινή, του συγκεκριμένου κέντρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούντα. Σημείο προβληματισμού όλων των Ευρωπαίων αγροτών είναι το κατά πόσον το νέο σύστημα θα μπορέσει να τους εξασφαλίσει την κοινοτική επιδότηση. Το θέμα αυτό σχολιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel από την Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Βατζελή Κατερίνα. Όλοι οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το κατά πόσο το νέο σύστημα θα μπορέσει να τους εξασφαλίσει την κοινοτική επιδότηση και μη εμπορική τιμή. Πολύ πιο περισσότερο τώρα στην Ελλάδα που αυτή τον προσανατολισμό προς την αγορά δεν την είχαμε και ποτέ με οργανωμένη μορφή. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει η παραγωγή όλων των προϊόντων, περιλαμβανομένου και του καπνού, τουλάχιστον μέχρι το 2009, να ξέρουν ότι η νέα κοινή αγροτική πολιτική τους εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο από οικονομικής όψο και από κοινωνικής πλευράς, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κοινωνικό στρώμα εργαζομένων όπου μια κοινότητα ή ένα κράτος να τους λέει ότι αυτά που παίρνετε θα συνεχίσετε να τα παίρνετε, είναι το ελάχιστο εισόδημα και με αυτά μπορείτε να συνεχίσετε. Εδώ θα θέλω όμως να επισημάνω το εξής, ότι καλό το ελάχιστο εισόδημα, θα πρέπει όμως, εάν θέλουν να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες στην οικονομία και στην κοινωνία, να συνεχίσουν να παράγουν. Λογικές ότι έχεις το ελάχιστο εισόδημα, αλλά δεν χρειάζεται να παράγει, θεωρώ ότι πρέπει να είναι καταδικαστές. Στο βαμβάκι που βλέπουμε ότι είναι σε μία στο βαμβάκι μπορούν να παίρνουν την στραματική ενίσχυση ή την αποσυνδεδεμένη ανάλογα το πώς θα καθοριστεί. Μελλοντικά, τώρα είναι ήδη 60-40, μπορεί να καλλιεργούν όμως κάτι άλλο. Ή στον καπνό μπορεί να παίρνουν την ελάχιστη επιδότηση, την κοινοτική ή τα δικαιώματα τα οποία θα καθοριστούν με ολική ή μερική αποσύνδεση, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Φακές, ρεβίδια, μπιζέλια, δικό τους θέμα, αρωματικά φυτά. Υπάρχει μια πληθώρα εμπορικών προϊόντων τα οποία πρέπει να συνεχίσουν να παραγωγούν. Η εκπόνηση της μελέτης βελτίωσης του κέντρου Δήμητρα στην Κομωτινή, αλλά και η σκέψη του ΟΓΕΚΑ να ενισχύσει το υπάρχον καλό ανθρώπινο δυναμικό, ήταν το αντικείμενο συζήτησης στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Βάσο Θεολόγη. Η πρόεδρος του ΟΓΕΚΑ Δήμητρα, Μίρκα Ιωαννίδου, μίλησε παράλληλα και για τα προγράμματα που θα γίνουν, όπου τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, μιλήσετε με στοιχεία, μιλήσετε για κάποια προγράμματα που θα ξεκινούν. Πρώτα απ' όλα φτιάχνουμε το κέντρο μας. Το κέντρο που είναι εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό οίκημα με πολύ καλή υποδομή, όμως
χρειάζεται βελτιώσεις. Ήδη έχουμε προχωρήσει στη μελέτη και τελειώνουμε για τον εξοπλισμό, για να πάρουμε κομπιούτερς και άλλα εργαλεία εποπτικά που μας χρειάζονται για τη δουλειά μας. Άρα αρχίζει και γίνεται καλύτερος ο τρόπος που παρέχουμε την υπηρεσία. Φτιάχνουμε το κτίριο, επισκευές οι οποίες χρειάζονται και βέβαια θα ενισχύσουμε και τους ανθρώπους μας εδώ. Σας είπα ότι έχω πολύ καλό ψυχολογικό εγώ εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε κι άλλο κόσμο. Αλλά ξέρετε, δεν πιστεύω στις μεγάλες μονάδες. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι λίγοι θα κάνουν καλά. Όσο για τα προγράμματα, για πρώτη φορά κάνουμε εδώ πέρα προγράμματα για γυναίκες. Κάνουμε προγράμματα για βιολογική γεωργία. Κάνουμε προγράμματα με ισοκομείες. Και βεβαίως τα παλιά μας τα προγράμματα για τους νέους αγρότες. Γίνονται τριπλάσια και τετραπλάσια προγράμματα πια. Συμμετοχή, είστε ευχαριστημένοι. Η συμμετοχή που έχει εκδηλωθεί και βάσει αυτών που τουλάχιστον έχουμε σχεδιάσει, ο κύριος Γκούντας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος στα πράγματα εδώ της Ροδόπης, είναι απολύτως βέβαιος ότι και άλλα προγράμματα να του δώσω θα τα κάνει. Εγώ την επόμενη χρονιά υπόσχομαι ότι εφόσον αυτά υλοποιηθούν με τον τρόπο που υλοποιούνται ή που φαίνεται ότι θα πρόκειται να υλοποιηθούν και εφόσον υπάρχει ζήτηση, χρήματα, ξέρετε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να αντλήσουμε. Αρκεί να ξέρουμε τις διαδικασίες. Εδώ καταφέραμε να μην πληρώνουν οι αγρότες. Δεν θα φέρουμε τη δυνατότητα να την αυξήσουμε και μάλιστα σε έναν ακριτικό νομό. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι είναι θέμα του πώς θα πάνε. Πιστεύω ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν το λέω παντού αυτό. Εδώ έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Άστε που έχει γίνει σε όλους τους Δήμους, έχει περιέλθει ο ΓΕΚΑ και έχει μαζί με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, μας βοηθάει πολύ ο Νομάρχης, έχουν καταφέρει και έχουν ευαισθητοποιήσει τον κόσμο. Άρα θα έχουμε ζήτητα αποδοτικότητα. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση. Να συναντήσουμε στο δεύτερο στούντιο του Art Channel τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούντα. Κύριε Μπούντα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι ο προϊστάμενος του ΟΓΕΚΑ Δήμητρα στην Κομοτηνή και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε για να επακολουθήσει η συζήτηση είδαμε δύο σημαντικές γυναίκες. Συνέβαινε οι γυναίκες, ήταν και μια επιλογή σας βέβαια για το χθεσινό πάνελ μια σημαντική ημερίδα, δύο γυναίκες δυναμικές που κατέχουν τα ζητήματα του χώρου. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχήν θα ήθελα για την χθεσινή ημερίδα που, στην οποία στο κοινό δεν είδαμε τους γνωστούς μας γνωστούς, αλλά τους άγνωστους αγρότες που προσήλθαν γιατί ενδιαφέρονταν να ακούσουν τρία στοιχεία παραπάνω αναφορικά με τα τεκτενόμενα στον χώρο της γεωργίας και δει τα τεκτενόμενα για την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ναι, όπως διαπιστώσετε και εσείς, είχε επιτυχία, είχε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, διψάει να ενημερωθεί για τη διαχείριση των νέων δεδομένων, επειδή έχει τονιστεί ότι με την εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Επίσης, όσον αφορά το πάνελ, θέλαμε να τονίσουμε και την διαχείριση των νέων δεδομένων, αυτό το ανέλαβε δηλαδή την εφαρμοστική πλευρά της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και το αύριο της κοινής αγροτικής πολιτικής, το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο επίπεδο και να διερευνήσουμε ποιες είναι οι προοπτικές της ελληνικής γεωργίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και φαντάζομαι να ακούσατε αυτό που είπε ο κύριος Μάτας και είχαν αίσθηση από ό,τι έχω πληροφορηθεί ότι οι Ευρωπαίοι ήδη συζητούν για το τι θα γίνει μετά το 2020. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι και πιο αποτελεσματικοί σε αυτά τα πράγματα, ώστε βασιζόμενοι σε αυτά που μας δίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, να μπορέσουμε να πάμε κάποια σκαλοπάτια πιο πάνω. Πάμε τώρα να δούμε ένα από τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν και απομονώσαμε για σήμερα. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα που αφορούν κυρίως το ΓΕΚΑ Δήμητρα, μια μετονομασία του ΚΕΓΕ, και αυτό σημαίνει μια σειρά πραγμάτων, μια σειρά αλλαγής στα ζητήματα όπως τα είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Από το ανθρώπινο δυναμικό και τη διεκπαιρέωση των προγραμμάτων έως και την μορφή, την όψη του κτηρίου. Ναι, πρέπει όμως εδώ να τονίσω ότι τα περισσότερα έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων είχαν γίνει στο ΚΕΓΕ όταν ήταν ακόμη ενταγμένο σαν τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο ανήκει δηλαδή στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Από όταν ενταχθήκαμε, από την ένταξη στον ΟΓΕΚΑ και μετά, δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Βέβαια, επειδή πάντα
εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και επειδή είχαμε μια σημαντική δραστηριότητα τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό και από πλευράς ΟΓΕΚΑ πάρθηκε η απόφαση να γίνει μια σημαντική αναβάθμιση στο κέντρο μας, και αυτό θα υλοποιηθεί από ό,τι με έχουν πληροφορήσει φέτος. Θα αλλάξει και η εσωτερική διαρρύθμιση και θα έχουμε εμπλουτισμό και με μεγαλύτερη και πλουσιότερη βιβλιοθήκη και επίσης σύγχρονα εποπτικά μέσα. Αυτό μας το ανακοίνωσε ήδη χθες, κυρία Ιωαννίδου, επισημαίνοντας και τον δικό σας σημαντικό ρόλο. Δεν τα λέω, αυτά τα είπε ήδη χθες. Αλλά μας είπε και επίσης κάποια στοιχεία, μας έδωσε κάποια στοιχεία αναφορικά με τα προγράμματα, με τη διεκπαίρευση προγραμμάτων που αφορούν τους αγρότες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, κύριε Μπούντα. Διότι έχουμε συνηθίσει τα προγράμματα αυτά να ακολουθούν μια τροχιά, μια γραμμή που αφορά κυρίως σε αμοιβόμενα σεμινάρια και τίποτα ίσως επιπλέον για τους αγρότες. Επίσης, μου έκανε εντύπωση το γεγονός το οποίο μου επισημάνατε προηγουμένως στην κουβέντα, την καθηγητρία που είχαμε, ότι δηλαδή υπάρχει στο νομό μας και παρατηρείται, καταγράφεται, μια υστέρηση στη συμμετοχή από την πλευρά των αγροτών και την εκφρασμένη βούληση για, για αυτά τα σενάρια, για αυτά τα σεμινάρια. Ναι, εννοείται την απροθυμία των νέων αγροτών να ενταχθούν στα προγράμματα νέων αγροτών. Mm-hmm. Όσον αφορά τα προγράμματα, επίσης να σημειώσω ότι πριν την ένταξή μας στον ΟΓΕΚΑ Δήμητρα, επειδή τότε το Υπουργείο Γεωργίας κανόνιζε από μόνο του τα του οίκου του, είχαμε πολύ περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα. Βέβαια, ήταν τότε όλα επιδοτούμενα. Στη συνέχεια όμως, με την ένταξή μας στον ΟΓΕΚΑ, το θέμα της έγκρισης και του αριθμού κυρίως των προγραμμάτων ήταν αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας ήταν ο εθνικός φορέας διαχείρισης αυτών των προγραμμάτων και έτσι περιοριστήκαμε σημαντικά. Γιατί? Επειδή μπήκε στη μέση και η ιδία συμμετοχή, έπρεπε δηλαδή οι αγρότες να πληρώνουν ένα μέρος από τα έξοδα της εκπαίδευσης. Βέβαια, εμείς φροντίζαμε τα έξοδα αυτά που πληρώνουν οι αγρότες να ισοσκελίζονται από την εκπαιδευτική αμοιβή που θα παίρνουν, ώστε να μην ζημιώνουν, εντός εισαγωγικών να το πούμε αυτό το πράγμα. Περιοριστήκαμε να κάνουμε εκπαίδευση μόνο στους υπόχρεους εκπαίδευσης. Και εδώ επίσης έγινε μια λάθος ερμηνεία, η οποία ακόμη δεν διορθώθηκε. Σαν υπόχρεους εκπαίδευσης θεωρούσαν μόνο τους νέους αγρότες. Ενώ στην κατηγορία αυτή υπήγονται και η παραγωγή με σχέδια βελτίωσης και εκείνοι οι οποίοι ήταν διάδοχοι αγροτών. Πώς πείθετε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να καθίσουν στα θρανία? Πώς μπορούσατε ή πώς μπορείτε να τους πείσετε? Αυτό το πράγμα πρέπει από μόνοι τους να καταλάβουν. Γι' αυτό ότι η γνώση, η ενημέρωση είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δεν μπορεί να έχουμε μια γεωργία η οποία να εξελίσσεται στο περίπου, αλλά υπάρχει ερμηνεία για αυτό το πράγμα, επειδή όλη αυτή την περίοδο που περάσαμε, τα 23 χρόνια από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιδοτήσεις ήταν αυτές που καθόριζαν τις καλλιέργειες, ήταν ο αυτοσκοπός. Δεν παραγάγαμε για την αγορά, παραγάγαμε, οι δραστηριοποιούνταν μόνο για ό,τι επιδοτούνταν. Έτσι λοιπόν υπήρχε έλλειψη προβληματισμού και για τις καλλιέργειες και για το μέλλον αυτό, της γεωργίας. Δεν υπήρχε μάλλον ενδιαφέρον κυρίως για την παραγωγή πολλών προϊόντων, μεγάλης ποσότητας προϊόντων, κυρίως όμως αυτά τα οποία επιδοτούνται. Θα ήθελα λιγάκι να στρέψουμε τώρα το ενδιαφέρον μας προς το προφίλ του σημερινού αγρότη. Μου δίνατε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία προηγουμένως και θα ήθελα να μην τα παραλείψουμε, να τα αναφέρουμε, ναι, έστω και επιτροχάδι. Μου μιλούσατε, επί παραδείγμα, για τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού της χώρας στο 42% πλέον και μου δώσατε και ακόμη 2-3 στατιστικά στοιχεία. Θέλετε να τα αναφέρετε, να δούμε περίπου πώς πάνε τα πράγματα, ναι, Ο μέσος Έλληνας αγρότης έχει ηλικία πάνω 55 χρονών. Είναι μεγάλο το ποσοστό των αγροτών που μπορούμε να πούμε είναι γυρασμένος ο αγροτικός μας πληθυσμός. Το μορφωτικό το επίπεδο είναι χαμηλό, με ένα ποσοστό γύρω στο 92-93% έχουν τελειώσει μέχρι δημοτικό.
υπάρχει απροθυμία νέων αγροτών να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα και γιατί είναι δύσκολο και γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια. Πέρα από αυτό και το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι εντάσσονται στα προγράμματα να είναι αβέβαιο και το θέμα και της έγκρισης και το πότε θα έρθει η επιδότηση, η ενίσχυση, αυτό το η εφάπαξ πρημοδότηση που λέμε για τους αγρότες, όταν καθυστερεί 18-20 μήνες βρίσκονται οι άνθρωποι σε φάση απελπισίας. Όλα αυτά λειτουργούν αρνητικά στην όλη δομή και το σύστημα, η διάδοχη κατάσταση εμφανίζεται θολή. Πάντως αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως και να αποτελεί ένα από τα πιο θετικά στοιχεία είναι η ενημέρωση. Σε αυτό το κομμάτι θα μείνουμε τώρα και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς θα πρέπει τελικά και μέσω όλων αυτών των ενημερωτικών εγκυκλίων και των προγραμμάτων πώς θα πρέπει τελικά να μεταχειρίζονται τα ατομικά δικαιώματα πληρωμής οι αγρότες. Αυτά τα ατομικά δικαιώματα πληρωμής αναφέρονται στην εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Είναι ένα από τα... Γι' αυτό μίλησε για εγκυκλίους και περαιτέρω εξελίξεις. Είναι μια κρίσιμη λεπτομέρεια η οποία πρέπει να απασχολήσει πολύ τους αγρότες από το 2006 που αρχίζει η υλοποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεδομένου ότι φέτος το Μάιο, Ιούνιο, κάπου εκεί μέσα θα τους γνωστοποιηθούν ποια είναι τα δικαιώματα πληρωμής τους, τα ατομικά δικαιώματα, όπως θα βγουν αυτά από τους μέσους όρους των επιδοτήσεων που εισπράξαν την περίοδο αναφοράς 2000-2001-2002, δια του μέσου όρου των εκτάσεων που καλλιέργησαν, των επιλέξιμων εκτάσεων, αυτά θα τους γνωστοποιηθούν και θα πρέπει το 2006, όταν τους δοθεί η ευκαιρία να κάνουν τις αιτήσεις για την εισπράξη των επιδοτήσεων, αυτά θα πρέπει την πρώτη χρονιά να τα δηλώσουν όλα. Στην περίπτωση που δεν τα δηλώσουν, να διαφορήσουν, τότε όλα αυτά χάνονται και πηγαίνουν στο εθνικό απόθεμα. Να πω εδώ ένα μικρό παράδειγμα για να το κατανοήσουμε. Στην περίπτωση που κάποιος παραγωγός έχει 200 δικαιώματα, 200 στρέμματα, επιλέξει μία έκταση την περίοδο αναφοράς. Εάν το 2006, όταν θα έρθει η στιγμή να υποβάλει την αίτηση, αυτός είναι με 150, ας πούμε, στρέμματα, μπορεί να ενεργοποιήσει τα 150 δικαιώματα. Τα υπόλοιπα 50 τα χάνει, πηγαίνουν στο εθνικό απόθεμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει για αυτή την περίοδο, το 2006, θα πρέπει ή να νοικιάσει ή να αγοράσει άλλα 50 δικαιώματα, ώστε να βρίσκεται με τα δικαιώματα τα οποία απέκτησε για την περίοδο αναφοράς. Έτσι λοιπόν, ενεργοποιώντας όλα τα δικαιώματα, θα μπορεί την επόμενη χρονιά, επειδή έχουμε πει ότι τα ατομικά δικαιώματα μετατρέπονται σε περιουσιακό στοιχείο, θα μπορεί την επόμενη χρονιά να τα νοικιάσει, να τα πουλήσει, να τα μεταχειριστεί όπως εκείνος επιθυμεί. Αλλά δεν πρέπει να τα χάσει. Αυτό το αντιλαμβάνονται οι αγρότες, είναι ενημερωμένοι απέναντι σε αυτό το πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο τώρα μας αναφέρεται, κύριε Μπούντα? Αυτά θα τα πούμε και άλλες φορές. Σίγουρα όταν κάποιος τα ακούει πρώτη φορά είναι δύσκολο να τα κατανοήσει και θα πρέπει να ακούσουν και πολλά παραδείγματα για να μπορέσουν να καταλάβουν. Έπειτα ίσως ο καθένας είναι και μια ατομική περίπτωση και θα πρέπει όταν τους γνωστοποιηθούν τα ατομικά δικαιώματα να συμβουλευτούν κάποιον που τα ξέρει, ένα γεωπόνο που γνωρίζει αυτά τα θέματα, ώστε να κατευθυνθούν με τον σωστό τρόπο. Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο ήδη έτσι το συζητούσαμε και μου αναφέρεται είναι αυτό του ενδιαφέροντος, του πού τελικά θα πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους οι αγρότες αναφορικά και με τις επιδοτήσεις. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα αναφορικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό το οποίο κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να λαμβάνει, να έχει υπόψη της? Ναι, ήθελα να πω ότι τα δικαιώματα, η καταβολή των ενισχύσεων δεν είναι χωρίς υποχρεώσεις. Έχει τονιστεί αρκετά το θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να επαναπαύεται μόνο στην ίσπραξη της αποδεσμευμένης ενίσχυσης, δεν έχει τη δυνατότητα να αφήσει σε εγκατάλειψη την έκταση που καλλιεργούσε, θα πρέπει να την περιποιείται, θα πρέπει να την έχει σε καλή κατάσταση, διότι γι' αυτό το πράγμα θα ελέγχεται.
υπάρχει, θα ελέγχεται και θα υπάρχουν κυρώσεις. Σχετικά με αυτό το θέμα έχουμε τυπώσει και ένα βιβλιαράκι, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, για τους κώδικες σωστής γεωργικής πρακτικής, όπου εκεί περιγράφονται και τα ελεγχόμενα θέματα και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται. Πολύτιμο λοιπόν εγκόλπιο και αυτό. Θα ήθελα να κάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο αναφορικά με το ζήτημα της ποιότητας, το οποίο πολύ πίσω ίσως να έχουμε μείνει ως χώρα. Μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο μου αναφέρατε, ότι ίσως και τελικά σε μια προσπάθεια συγχρονισμού κάποιων πραγμάτων, εξυγχρονισμού, οι αγρότες μας άφησαν πίσω και η χώρα μας ίσως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει κυρίως με την ποιότητα των προϊόντων. Και εδώ πέρα μάλλον μας πρόλαβαν, με συγχωρείτε να συμπληρώσω τη σκέψη μου, μας πρόλαβαν και οι υπόλοιπες χώρες, τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και έξω, οι χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατάφεραν να είναι με καλά προϊόντα εξίσου ανταγωνιστικές ή με λιγότερο καλά προϊόντα. Ναι, όταν εμείς επικεντρώναμε το ενδιαφέρον μας για τις επιδοτήσεις και παραγάγαμε μόνο για να εισπράξουμε τις επιδοτήσεις, μοιραίο ήταν να εγκαταλείψουμε την ποιότητα, να μην μας ενδιαφέρει η ποιότητα, να μας ενδιαφέρει κυρίως η ποσότητα. Αυτό και σαν συνέπεια, όπως σας είχα πει, ότι ενώ πριν 10-15 χρόνια ελέγχαμε την αγορά του Μονάχου σε ένα ποσοστό 40% ως προς τα προκυπευτικά, στη συνέχεια και τώρα είμαστε στο 4% και κάτω από το 4%. Αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη εκτόπιση αγροτικών προϊόντων, των ελληνικών αγροτικών προϊόντων από τις διεθνείς αγορές, που δημιουργεί, και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Εκείνο εκεί που πρέπει να σταθούμε και να δούμε σε αυτή την περίοδο προσαρμογής από το 2006 μέχρι το 2012 είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι εμείς σαν χώρα δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις ποσότητες που παράγουμε, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις ξένες αγορές από πλευράς στα θέματα τιμών. Εκείνο εκεί που πρέπει να προσέξουμε είναι η ποιότητα και η διαφορετικότητα των ελληνικών προϊόντων. Μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε μερίδια στην αγορά και να έχουμε και να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε σιγά σιγά μια βιώσιμη γεωργία. Γιατί αυτό το μοντέλο γεωργίας που είχαμε μέχρι τώρα, που είχε αυτό το σκοπό της επιδοτήσης, δεν είχε κανένα μέλλον. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική γεωργία μπορεί και πρέπει να έχει μέλλον. Γιατί δεν μπορώ να δικαιολογήσω διαφορετικά το πώς γίνεται η Ιταλία να αγοράζει το 80% του λαδιού μας και να το πουλάει εκείνη στην Αμερική, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Πώς γίνεται να αγοράζει από εμάς σκληρό στάρι και να μας κάνει εξαγωγή μακαρόνια. Πώς γίνεται να εξάγουμε συμπυκνωμένο μούστο στη Γερμανία και να εισάγουμε γερμανικά κρασιά. Δηλαδή κάπου αυτά τα πράγματα δεν στέκονται στη λογική μου και θέλω να πιστεύω ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα με ένα τέτοιο πλούτο εδαφοκλιματικών δεδομένων να μπορούμε να καλλιεργούμε από μπανάνες μέχρι ζαχαρότευτα, δεν μπορούμε να παράγουμε προϊόντα που μπορούν να σταθούν επάξια στις ξένες αγορές. Εκείνο εκεί που χρειάζεται είναι να χαράξουμε να έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό και να δώσουμε στον κόσμο όραμα και προοπτική. Εκείνο εκεί που πρέπει να τονίσω είναι ότι η πολιτική ηγεσία καλείται αυτό το διάστημα να πάρει κάποιες κρίσιμες αποφάσεις, επιτακτικές αποφάσεις που δεν χωρούν αναβολές, γιατί πρέπει να καθορίσουμε τη θέση μας μέχρι τέλος Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αποφάσεις δύσκολες, είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν με βάση την μέγιστη δυνατή συνένεση για να είναι και εφαρμοστές. Και κάτι τελευταίο για απόψε. Υπάρχει μια προσπάθεια ενημέρωσης, ήδη έχει ξεκινήσει από τον Γιέκα Δήμητρα στους νέους στους αγρότες αναφορικά με την ΚΑΠ. Οι άλλοι φορείς υπάρχουν, φαντάζομαι, έχω την αίσθηση, και πολλοί άλλοι φορείς που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια της ενημερωτικής εκστρατείας. Δεν βλέπουμε όμως μια πολύ μεγάλη προθυμία για κινητικότητα. Ούτε αποδίδεται αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι ο Γιέκα Δήμητρα δεν το κάνει μόνος του. Υπάρχει άριστη συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και η συμμετοχή των συναδέλφων γεωπόνων είναι αμέριστη. Βέβαια θα πρέπει να πω ότι δεν είμαστε μόνον εμείς οι αρμόδιοι φορείς για να μιλήσουμε για την κοινή αγροτική πολιτική. Εμείς μιλάμε για την κοινή αγροτική πολιτική μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Υπάρχουν και άλλοι φορείς που έχουν ευθύνη και υποχρέωση
να βγουν και εκείνοι να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο. Εμείς έχουμε μια κεκτημένη ταχύτητα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το καθήκον της ενημέρωσης που έχουμε προς τον αγροτικό κόσμο, αλλά υπάρχει ευθύνη και υποχρέωση και από άλλους φορείς και πρέπει να το κάνουν. Κύριε Μπούτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή μια σειρά σας συζητήσεων και συνεντεύξεων που θα επακολουθήσουν. Ναι, αν θέλετε να συμπληρώσω εδώ πέρα, εμείς δεν σταματάμε, δεν θα σταματήσουμε σε αυτή την ημερίδα που έγινε. Ο πύχης από τη συμμετοχή του κόσμου μπήκε πολύ ψηλά και θα πρέπει να πω ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει στη συνέχεια είναι να συντάξουμε ένα εγχειρίδιο οδηγό σε απλή γλώσσα γραμμένο για να το έχει ο παραγωγός, αφού ολοκληρωθούν όμως και πάψουν πάρθουν οι αποφάσεις και δεν θα έχουμε πλέον εκκρεμότητες ως προς τις τα ποσοστά δέσμευσης από δέσμευση των επιδοτήσεων. Και το φθινόπωρο σχεδιάζουμε να βγούμε ξανά με 9-10 ημερίδες κατά Δήμο για να ενημερώσουμε πλέον λεπτομερέστερα εφόλων των δεδομένων, εφόλης της ύλης που λένε, τους αγρότες. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα και πάνω απ' όλα νομίζω ότι θα κεντρήσει σίγουρα και το ενδιαφέρον των αγροτών. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα από τους αγρότες στους ενήλικες. Τα αποτελέσματα και η συμβολή του νέου θεσμού, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, παρουσίασαν χθες το απόγευμα με την παρουσία του Διευθυντή Ινστιτούτου Διαβίου Εκπαίδευσης Ευθυμίου Δρόσου, εκπαίδευση ενηλίκων στην Κομωτινή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το νέο σημαντικό θεσμό των κέντρων εκπαίδευση ενηλίκων παρουσίασαν οι αρμόδιοι φορείς χθες στα πλαίσια της διαβίου μάθησης. Για το έργο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα από τη λειτουργία των Ινστιτούτων Διαρκούς Εκπαίδευσης, έκανε λόγο ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διαβίου Εκπαίδευσης, Ευθύμιος Δρόσος, που μίλησε και για τα εφόδια που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι και τις ευκαιρίες που τους περιμένουν. Ότι στο διάστημα που έχουμε την ευθύνη της διαχείρισης των πραγμάτων, έχουμε επιτύχει σημαντικό έργο. Από ποσοτικής πλευράς βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα στοιχεία. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, που είναι μία από τις βασικές δομές της διαβίου μάθησης. Παραλάβαμε 14. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή 32. Ένα και στο νομό Ροδόπης, αυτό της Κομωτινής. Επίκειται από το Σεπτέμβριο. Η λειτουργία άλλων 10. Ένα ακόμη και στο νομό Ροδόπης, αυτό των Σαπών. Ποια εφόδια αποκτούν αυτοί οι άνθρωποι και κατά πόσο έχουν ευκαιρίες και τι ευκαιρίες έχουν τελειώνοντας τα προγράμματα αυτά? Αποκτούν βασικές δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες της ζωής, αλλά μπορούν και πτυχιούχοι ακόμη ανωτά των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσα από τις διαδικασίες της διαβίου μάθησης. Ήδη ετοιμάζεται το νομοσχέδιο, θα καταστεί νόμος του κράτους. Για τα τμήματα που λειτουργούν στις δικαστικές φυλακές Κομωτινής, καθώς και για τα τμήματα μεταναστών, μίλησε ο υπεύθυνος του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ροδόπης, Ηλίας Βλάχος. Ενδιαφέρον από επαφείς κοινωνικά ομάδες και από μετανάστες. Λέγοντας επαφείς κοινωνικής ομάδας, θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι γίνονται ήδη τρία τμήματα στις φυλακές, στις δικαστικές φυλακές Κομωτινής. Τρία τμήματα όταν εννοώ είναι δύο καθημερινή ζωή εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ένα συμβουλευτικής. Το ένα τμήμα της γλώσσας έχει Έλληνες κρατουμένους, όπου συνδέεται με τη συμβουλευτική. Συνδέεται πάνω σε βάσεις που θέλουν να προάγουν την εκπαίδευση και να μάθουν οι κρατούμενοι τι πραγματικά γίνεται στην εκπαίδευση. Θα τους ενημερώσουμε σχετικά με το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, με την πιστοποίηση ελληνικών για τους αλλοδαπούς και πού μπορούν αυτό να γίνουν. Και το σημαντικότερο, όπως είχα πει και θέλω να πω πάλι, είναι ότι δεν γράφει ότι τα τμήματα και τα μαθήματα γίνονται στις δικαστικές φυλακές Κομωτινής. Οπότε, αν θέλουμε να μιλάμε για ένα κράτος πρόνοιας δικαίου, ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους που για διάφορους λόγους βρέθηκαν μέσα, νομίζω ότι αυτό το χαρτί μπορεί να τους βοηθήσει αργότερα όταν ψάξουν για δουλειά και θέλουν να προσαρμοστούν μέσα στο νέο περιβάλλον, το οποίο θα είναι για αυτούς πρωτόγνωρο σίγουρα μετά από κάποια χρόνια ποινής. Πραγματικά αξιόλογες προσπάθειες. Πάμε τώρα σε μία ακόμη προσπάθεια που ξεκινά από το Δήμο της Κομωτινής. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ηλικίας από 6 έως 12 ετών θα δημιουργήσει ο Δήμος και η ΔΕΠΑΚ, με κύριο σκοπό να εμπλουτίσει τα παιδιά τις γνώσεις τους. Στο πρόγραμμα αυτό αναμένεται τα παιδιά να απασχολούνται από εξειδικευμένο προσωπικό από τις 4 έως και τις 8 το απόγευμα.
Από σήμερα και μέχρι τις 30 του μήνα θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφύτων δημόσιων ΙΕΚ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι του Φεβρουαρίου 2005 και παλιότερων ετών των δημόσιων ΙΕΚ. Δικαιούχοι είναι όλοι οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που έχουν πάρει τη βεβαίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, έχουν περάσει δηλαδή τις εξετάσεις αυτές των εξαμήνων, έχουν αποφοιτήσει από το ΙΕΚ και πρέπει να είναι απόφοιτοι των δημοσίων ΙΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας, του ΙΠΕΠ ή άλλων ιδιωτικών ΙΕΚ. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τις 22 έως τις 30 Μαρτίου και οι εξετάσεις διενεργούνται πάντα την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Έρχεται νεότερη ανακοίνωση με χρονοδιάγραμμα για το πότε θα δώσει εξετάσεις η κάθε ειδικότητα. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι επικυρωμένη φωτοτυπία της βεβαίως επαγγελματικής κατάρτισης, δύο φωτογραφίες, παράβολο εξέταστρων και φωτοτυπία ταυτότητας ή πρωτότυπο πιστοποιητικό γεννήσεως. Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι μια βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, βέκτης λέμε εμείς εν συντομία, μια πρόσφατη φωτογραφία, ένα γραμμάτιο ίσπραξης στην εμπορική τράπεζα καταβάλλεται. Να σας πω και τον λογαριασμό, μήπως κάποιος υποψήφιος θέλει να τον ακούσει. Είναι 844-93-023. Το ποσό ανέρχεται στα 44,02 ευρώ και αφορά τις εξετάσεις του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους. Δηλαδή, αν κάποιος οφείλει, θα πρέπει να έχει περάσει το ένα από τα δύο, το πρακτικό μέρος, θα πληρώσει μόνο το παράβολο για το θεωρητικό ή αντιστρόφως. Και επίσης χρειάζεται και μία φωτοτυπία της ταυτότητάς του της αστυνομικής ή ένα πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης. Το ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε αφορούσε στα ΙΕΚ και στις υποβαλλόμενες αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Πάμε τώρα να δούμε αυτό που μόλις ανακοινώσαμε, δηλαδή το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ηλικίας από 6 έως 12 ετών, το οποίο δημιουργεί ο Δήμος Κομωτινής σε συνεργασία με την ΔΕΠΑΚ, με κύριο στόχο να εμπλουτίσει τα παιδιά τις γνώσεις τους. Στο πρόγραμμα αυτό αναμένεται τα παιδιά να απασχολούνται από εξειδικευμένο προσωπικό από τις 4 έως και τις 8 το απόγευμα. Να εμπλουτίσει τις γνώσεις των παιδιών ηλικίας από 6 έως 12 χρονών με δημιουργική απασχόληση, αλλά παράλληλα και να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς, φιλοδοξεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα υλοποιήσει η ΔΕΠΑΚ και ο Δήμος Κομωτινής. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα απασχολούνται τα παιδιά από εξειδικευμένο προσωπικό και θα διδάσκονται παράλληλα ζωγραφική, μουσική και χορό. Πρόκειται για ένα αξιόλογο πρόγραμμα που αναμένεται να έχει μεγάλη συμμετοχή. Ενώ οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΠΑΚ για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές. Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Κομωτινής από τις αρχές του Απρίλη θέτει σε λειτουργία μια καινούργια δομή, η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια δομή η οποία έχει να κάνει με την δημιουργική απασχόληση των παιδιών τις απογευματινές ώρες. Μιλάω βέβαια πάντοτε για παιδιά 6 μέχρι 12 χρονών, παιδιά δηλαδή σχολικής ηλικίας. Τα παιδιά θα απασχολούνται από τις 4 μέχρι τις 8 το απόγευμα από δασκάλους και ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται εντός εισαγωγικών βέβαια, να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους διδασκόμενα κάποια μαθήματα που έχουν να κάνουν με την τέχνη, είτε με την ζωγραφική, είτε με τον χορό και τη μουσική. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια οι γονείς θα μπορούν να παίρνουν από τα γραφεία της ΡΕΠΑΚ, Κούλογλου 14, τις πρωινές ώρες, τις εργάσιμες ώρες. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια πολύ σημαντική δομή, όπου θα δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά της πόλης μας, στα παιδιά σχολικής ηλικίας, να μετάσχουν ουσιαστικά και δημιουργικά στο ευρύτερο πολιτιστικό γίγνεσθε της περιοχής, είτε ως μαθητές είτε στην πορεία ευελπιστούμε και ως δημιουργοί κάποιων εκδηλώσεων. Τρεις ημέρες ουσιαστικά απομένουν από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και από ό,τι θα δείξουν τα πλάνα που επακολουθούν, ήδη η αγορά της Κομωτινής ετοιμάζεται προς τον λαμπρέο εορτασμό και αυτής της ημέρας. Η κάμερα του Art Channel διείσδυσε στα πολύ ωραία σοκάκια της Οδού Ερμού, όπου εκεί φαίνεται ότι τα χρώματα της Εθνικής Επετείου και τα χρώματα της Ελλάδος κυριαρχούν.
Η αγορά άρχισε να προετοιμάζεται για την 25η Μαρτίου. Έτσι, η Κάμερ του Art Channel πραγματοποίησε μια βόλτα στην Ερμού που ντύθηκε με τα χρώματα της εθνικής επετείους μας. Φέτος, οι καταναλωτές όμως άρχισαν να εφοδιάζονται και με τα ρούχα, τα οποία ξεκινούν από 25 νούμερο έως 42 και πολλούνται από 18 έως 28 ευρώ αντίστοιχα. Οι σημαίες πολλούνται από 5 έως 8 ευρώ, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του καταστήματος Ιωακήμ Χαραλαμπίδη Παύλο. Το κατάστημα εδώ που πουλάμε και σημαίες και τσαρούχια και όλα τα είδη της παρελάσεως. Έτσι, και για δημοτικά και για γυμνάσια και για λύκεια. Οι σημαίες ξεκινάνε από 5, 6 ευρώ, 7 και 8 ευρώ. Επίσης έχουμε τα τσαρουχάκια και αυτά ξεκινάνε από το 25 νούμερο με 18 ευρώ και φτάνουν μέχρι το 42 νούμερο. Επίσης έχουμε φούστες, πλισεδάκια, μπλουζάκια λευκά για την παρέλαση, κορδέλες, γάντια και γενικά όλα τα της παρελάσεως. Ναι, έχει δύο εβδομάδες περίπου, επειδή όλα έχουν νούμερα, ειδικά στα είδη της παρελάσεως αυτά εδώ, και έχουν ξεκινήσει από νωρίς για να βρουν όλα τα νούμερα τα παιδιά. Μέσα από βιωματικά παιχνίδια προσπάθησαν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τις ξένες γλώσσες και ειδικότερα για αυτές που δεν είναι διαδεδομένες. Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο περιγράφουμε, υλοποιήθηκε το πρωί σε σχολεία της Κομωτινής αλλά και του Δήμου Τρασαπών. Με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εκδήλωση σε γυμνάσια και δημοτικά σχολεία των Σαπών και της Κομωτινής. Παράλληλα, επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της ποικιλομορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό επιτυχάνεται μέσα από βιωματικά παιχνίδια που υλοποιούν οι μαθητές, σύμφωνα με τη σύμβουλο του προγράμματος, Σοφία Θανασιάδου. Μέσα σε ένα πρόγραμμα με τίτλο Γλώσσο Μουσείο, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Σοκράτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δράση Λίγκουα. Ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, πέραν της μητρικής, και ειδικότερα στην εκμάθηση γλωσσών διαφορετικών από τις συνήθεις, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Επίσης, η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην πολυμορφία, στην ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γνώση των καινούριων χωρών της διεύρυνσης, η ενημέρωση των παιδιών για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τι πρόβλημα είναι τα παιδιά, ειδικότερα της ηλικίας της γυμνασιακής, για κάτι τέτοιο? Είναι αρκετά όρημα. Βέβαια, εμείς το πρόγραμμα όλο στηρίζεται σε μια κατατοπιστική εισήγηση, ακολουθούμενη από βιωματικά παιχνίδια, που είναι ένα κίνητρο για να προσέξουν τα παιδιά την εισήγηση, εφόσον μέσα από τα παιχνίδια. Επίλογο στη φοιτητική ζωή βάζουν 40 απόφοιτοι του ΤΕΦΑ του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομωτινής, που ορκίστηκαν το πρωί παρουσία του Προέδρου του Τμήματος, του κ. Μαυρομάτη. Οι 40 απόφοιτοι του τμήματος ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ορκίστηκαν σήμερα το πρωί, γράφοντας τον επίλογο στη φοιτητική ανέμελη ζωή. Φορτωμένοι με όνειρα και ελπίδες για μια καλή σταδιοδρομία, οι περισσότεροι φοιτητές θα αποχωρήσουν από την Κομωτινή, αναζητώντας μια θέση που θα τους εξασφαλίσει τα προς το ΖΙΝ και θα ανταμείβει τους κόπους τόσων χρόνων. Να τελειώσετε με επιτυχία, να διεξαχθούν όλα τα μαθήματα, παρόλο στι ομοιρίε δυσκολίε που πολλέ φορέ εμφανίζονται. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο τμήμα γνωρίσατε τα εξής χαρακτηριστικά. Γνωρίσατε τη συνεχή δουλειά, γνωρίσατε την ανανέωση της γνώσης, την αναζήτηση της γνώσης, και ελπίζω αυτά τα στοιχεία να τα χρησιμοποιήσετε στο μέλλον. Φεύγοντας πίσω στους γιών μας αναζήτηση εργασίας, εφήκοση προσωπικών στόχων, και οι μήνες από τη φοιτητική ζωή θα απομακρύνουν σιγά σιγά. Πάντοτε όμως θα είναι μια φωτεινή νησίδα στο μυαλό σας, που ελπίζω να σας καθοδηγεί με τέτοιο τρόπο βάσει των αρχών τις οποίες προσπαθήσαμε εμείς να σας δώσουμε. Να υπηρετούν ευσυνείδητα την επιστήμη, ορκίστηκαν οι 40 απόφοιτοι του ΤΕΦΑ. Θα έρθω να παρακολουθήσω την δράση του δικαίου και της αλήθειας. Θα δίνει το ίδιο άνω
θα δίνω την βοήθειά μου σε όλους τους ανθρώπους μου την έχουν ανάγκη, σε όλους τους συνανθρώπους μου την έχουν ανάγκη, και θα καταβάλω, και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευρέωση της ειρήνης, για την ευρέωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην ανθρώπινη κοινωνία. Με στόχο να είναι οι πολίτες ενημερωμένοι στα ιατρικά ζητήματα τους ώστε να διαφυλάξουν την υγεία τους, ο Σύλλογος Αιμοδοτών Ροδόπης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα την κατάθλιψη, ενώ δεσμεύτηκε σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιεί ενημερωτικές ομιλίες για διαφορετικά θέματα ουσιαστικού περιεχομένου. Για την πρόληψη της κατάθλιψης, τα συμπτώματα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης ενημέρωσαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί το κοινό της Κομωτινής στην ειδική εκδήλωση ομιλία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης. Γίνεται από τις αρμόδιες ειδικότητες, από ψυχολόγους δηλαδή και ψυχιάτρους. Καλό είναι να αναγνωρίζεται, να αξιολογείται ο βαθμός της σοβαρότητάς της και μετά να δρομολογείται η αντιμετώπιση της ανάλογα με τη σοβαρότητα. Η κατάθλιψη δηλαδή μπορεί να είναι από ήπια μέχρι πολύ σοβαρή και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί έγκαιρα και να δρομολογηθεί μετά η αντιμετώπιση της. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος μέσα στην οικογένεια? Η οικογένεια, αν είναι σωστά ενημερωμένη, μπορεί να αναγνωρίσει κάποια κύρια συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την κατάθλιψη. Την πτώση δηλαδή στη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου, την κοινωνική, την επαγγελματική και μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον αφορόμενο και να τον οδηγήσει σε αντίστοιχες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Έντονη κοινωνική ζωή, να μην τα παίρνουμε όλα τις μετρητής και να είμαστε ανοιχτοί στις προκλήσεις, είναι η καλύτερη πρόληψη για την κατάθλιψη που ταλανίζει όλο ένα και περισσότερο τον σύγχρονο άνθρωπο. Να το πεις κάποιος και σε τι σημεία φτάνουν άνθρωποι που δεν απευθύνονται σε ειδικούς? Κοιτάξτε, τα συμπτώματα στις πολύ σοβαρές καταθλίψεις, ένα από τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε ο αυτοκτονικός ιδεασμός, οι απόπειρες δηλαδή αυτοκαταστροφής, έτσι. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να διαγνώσκεται έγκαιρα. Υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί να το πάθουμε. Οπότε μπορούμε να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Έντονη κοινωνική ζωή, να μην σκεφτόμαστε, να μην τα παίρνουμε όλα μέσα μας πολύ βαριά. Να έχουμε ένα ανοιχτό μάτι στον κόσμο. Στόχος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης μέσα από ενημερωτικές ομιλίες να υπάρχουν ενημερωμένοι πολίτες. Κέρια θέματα που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο. Ένα τέτοιο θέμα είναι η κατάθλιψη και πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει όλους μας αυτό, γιατί αν δεν είμαστε εμείς έχουμε κατάθλιψη, κάποιος στο γενικό μας περιβάλλον θα έχει. Ελπίζουμε και πιστεύω ότι φεύγοντας από εδώ θα φύγουμε σοφότεροι, γιατί είναι καταπληκτικοί επιστήμονες που θα μας αναπτύξουν την θεωρία τους. Εγώ σας λέω ότι κάθε μήνα θα κάνουμε και από μια τέτοια εκδήλωση ώστε να ενημερώσουμε για όλο τον χρόνο, ώστε να έχουμε ενημερωμένους πολίτες και συμπολίτες μας εδώ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε να παρακολουθήσουμε τα αστυνομικά συμβάντα στην περιφέρειά μας. Χθες και ώρα 6.30 στο Μαγικό Ξάνθης συνελήφθη ένας 42χρονος κάτοικος Ξάνθης, διότι σε σωματική έρευνα που του έγινε από αστυνομικούς της ΟΠ και της αστυνομικής διεύθυνσης Ξάνθης, κατελήφθη να έχει επάνω του ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε κάναβη βάρους 1,7 γραμμαρίων. Το αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης κατασχέθηκε, ενώ ο δράστης θα αποσταλεί αρμοδίως. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης. Σήμερα και ώρα 1.40 στην Ξάνθη συνελήφθη ένας 37χρονος κάτοικος Ξάνθης, διότι αφού εισήλθε σε κατάστημα καφενείο, ιδιοκτησίας 30χρονου κάτοικου Ξάνθης, παραβιάζοντας την είσοδο, αφαίρεσε χρηματικό ποσό 30 έως 50 ευρώ περίπου από την ταμιακή μηχανή κατά δήλωση του παθόντα. Χρηματικό ποσό 28,93 ευρώ ανεβρέθηκε στη σωματική έρευνα του δράστη, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στο παθόντα. Ο δράστης θα αποσταλεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης. Σήμερα στις 9.45 το πρωί από άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας συνελήφθη από αυτοφόρο ένας άνδρας την ώρα που εισέπρατε δύο προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ από καταστηματάρχη της πόλης, τα οποία απέτησε εκβιάζοντάς τον σε προηγούμενη συνάντησή τους στις 19 Τρίτου του 2005, προκειμένου να μην κινήσει σε βάρος του διαδικασία έξωσης από το κατάστημά του που λειτουργεί χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Με τον ίδιο εκβιαστικό τρόπο, ο παθόν, σύμφωνα με την καταγγελία του, κατέβαλε στον ίδιο δράστη τμηματικά από το 1998 μέχρι σήμερα συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ. Τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθής με τη σχηματιστήσα σε βάρος του δικογραφία θα προσαχθεί στην εισαγγελία πλημμυλιωδικών δράμας.
Είναι 2 λεπτά πριν από τις 10 και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Πριν σας καληνυχτήσουμε και για απόψε, πάμε μαζί να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι ο πολίτης να απαλλαγεί από τους παλιούς σωλήνες που υπάρχουν στην πόλη, τονίζει σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΗΑ, Καλή Μέρτογλου, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τους πολίτες. Τρεις συσκευασίες που περιείχαν η μικρατεργασμένη κάναβη, συνολικού βάρους 226 γραμμαρίων, βρέθηκαν στο 20 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού Κομωτρής Ξάνθης από άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου. Να εμπλουτίσουν στις γνώσεις των παιδιών ηλικίας από 6 έως 12 χρονών με δημιουργική απασχόληση, αλλά και παράλληλα να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς, φιλοδοξεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιεί The Back και ο Δήμος Κομωτινής. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, σήμερα Τρίτη, 22 Μαρτίου. Μείνετε μαζί μας, διότι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί η εκπομπή του Σπύρου Παπουτσί. Απόψε, ο συνεργάτης μας προσεγγίζει τα μονοπάτια της ποίησης με ένα ξεχωριστό προσκεκλημένο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.